Μακροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Λοιπόν, προχωράμε κυρίες και κύριοι με το ευρωσκόπιο μας και παραμένουμε στο ίδιο θέμα, έτσι για να κλείσουμε τον κύκλο συζητήσεων που έχουμε ανοίξει από νωρίς το πρωί με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και εκπροσώπους των αγροτών αλλά και από την πλευρά της κυβέρνησης για το θέμα που προέκυψε χθες με την επίσκεψη Αυγενάκη στην περιοχή, με όσα έγιναν και όσα δεν έγιναν. Θα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Κώστα Αλεξανδρή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ακούσαμε και για εσάς ότι είσαστε από τους πρωταγωνιστές των χθεσινών εκδηλώσεων οργής, θυμού, αγανάκτησης και στο τέλος απογοήτευση από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πείτε μας και τη δική σας πλευρά, πώς το βιώσατε όλο αυτό, τι συνέβη? Ναι, θεωρώ ότι πρέπει να μείνουμε στην ουσία, ναι. Ότι υπήρχε μια επίσκεψη του κ. Υπουργού, του κ. Αυγενάκη στην περιοχή. Θα έπρεπε να γίνει ο διάλογος, να δοθούν απαντήσεις και πόσο μάλλον όταν ήταν και προγραμματισμένοι, γιατί λέγεται ότι δεν είχε προγραμματιστεί. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, κύριε πρόεδρε, γιατί εδώ είναι η παρεξήγηση. Μάλλον ο κύριος Κελέτσης μας είπε ότι περί αυτής πρόκειται, περί αυτού, περί παρεξήγησης. Δεν υπήρξε κανένα κάλεσμα σε εσάς, στον Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Ναι. Επίσημο. 6 ώρα σύσκεψη για την αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών του Εύρου. Ξενοδοχείο, δεν λέω το όνομα του ξενοδοχείου. Το είπανε όλοι, δεν πειράζει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν βγάζει μια τέτοια ανακοίνωση, στη σύσκεψη πρέπει να υπάρχουν, γίνεται πάντα, είναι κανόνας, εκπρόσωποι όλων, από όλες τις περιπτώσεις των πληγισμένων. Για την ανακοίνωση αυτή, πού εκδόθηκε, πού βγήκε αυτή η ανακοίνωση που λέτε, ήρθε σε εσάς? Ότι θα γίνει στο ξενοδοχείο αυτό σύσκεψη. Την έβγαλε η Νομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης, ναι. Και την έστειλε και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και είπε και σε μένα. Όσον αφορά στην Κομωτινή όμως τη σύσκεψη αυτή που γνωρίζαμε στο ξενοδοχείο της Κομωτινής. Όχι, διάβασα το κομμάτι της Αλεξανδρούπολης, ναι. Για την Κομωτινή έχει και 30 σύσκεψη με περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Λοιπόν, και για τη σύσκεψη με τις Κομωτινές. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος τα έχει οργανώσει. Η περιφέρεια κάλεσε τον κύριο Αυγενάκη, οπότε ο κύριος Τοψίδης τον κάλεσε προσωπικά και η περιφέρεια το οργάνωσε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να πω κάτι. Ναι. Ότι όταν έρχεται κάποιος υπουργός για ένα τόσο σημαντικό θέμα και αναφέρεται επισήμως ότι θα γίνει σύσκεψη για την αποκατάσταση των πληγισσών περιοχών του Εύρου, τέτοια σύσκεψη δεν την κάνει μέσα σε μια αίθουσα VIP ενός αεροδρομίου με 5 άτομα. Εάν θέλουν να την κάνουν, καλώς την κάνανε. Ας βγουν όμως, γιατί η ουσία είναι αυτή που μετράει. Έγινε τι έγινε, πρέπει να πούνε στον κόσμο το τι συζητήθηκε, την ατζέντα της συζήτησης και το τι απόφαση πάρθηκε, για να δούμε τι βγήκε από αυτή τη συνάντηση. Του ενός τετάρτου, δεκάλεπτου. Εξέδωσε ανακοίνωση του Υπουργείου αργά το βράδυ, γύρω στις 11 και 10. Λάβαμε τα μέσα την ανακοίνωση από το Υπουργείο που μας είπαν ότι κατατέθηκαν υπομνήματα, υπήρξαν διαβεβαιώσεις από την ηγεσία του Υπουργείου ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό σας, κύριε Πρόεδρε των Αγροτών της Αλεξανδρούπολης. Και μάλιστα ότι δεσμεύτηκε να επισκεφτεί εκ νέου την περιοχή. Ναι, το ότι δεσμεύτηκε είναι θετικό. Και να πω και κάτι, ότι ούτε ο κόσμος, όλος αυτός ο κόσμος, ήταν νέοι άνθρωποι. Είχαμε δώσει κάθε διαβεβαίωση ότι θα γίνει ένας ανοιχτός διάλογος. Έφυγε ο υπουργός από την Κομωτινή, από τη σύσκεψη στην περιφέρεια και είπε ότι πάνε σε μια επόμενη σύσκεψη. Μέσα, ξέρετε, στον χώρο του ξενοδοχείου υπήρχαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, υπήρχαν κυβερνώντες. Δεν αρνήθηκε κανείς από την πλευρά της κυβέρνησης και ο κύριος Κελέτσης μας το είπε ότι υπήρχε σύσκεψη προγραμματισμένη στην Αλεξανδρούπολη, στο ξενοδοχείο. Αρνήθηκαν τη δική σας πρόσκληση. Δεν ήθελε να είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, δεν ήθελε να είναι ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, δεν ήθελε να είναι εκπρόσωποι από άλλες περιοχές των πληγέντων. Επικαλέστηκε ο κύριος Κελέτσης το κάλεσμα των ίδιων των ελαιοπαραγωγών ότι αυτοί ζήτησαν να βρεθούν με τον υπουργό και γι' αυτό βρέθηκε εκπρόσωπος των ελαιοπαραγωγών μόνο. Ωραία, μπορούσαν τότε να ήταν πιο προσεκτικοί και να κάνουν σύσκεψη με ελαιοπαραγωγούς για το πρόβλημα των ελαιοπαραγωγών. Πιο εξειδικευμένα. Ναι. Να σας πω κάτι. Όταν κάνουμε ένα λάθος, να έχουμε το θάρρος και να πάρουμε την ευθύνη του λάθους μας. Αλλά και πάλι από αυτό. Δηλαδή, ήρθαν στη σύσκεψη για να ακούσουν, για να πάρουν ένα υπόβλημα, ένα χαρτί. Γι' αυτό ήρθαν να κάνουν τη σύσκεψη. Πήρε ο υπουργός το αεροπλάνο για να ακούσει, να πάρει ένα χαρτί, μία σελίδα. Δεν ήρθε να δώσει απαντήσεις, να ακούσει
δούμε πραγματικά την ατζέντα. Τι ήταν αυτά, να τα δώσουν στη δημοσιότητα. Τι ήταν αυτό. Ναι, πάντως είναι αλήθεια ότι και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επιτράπει να παρακολουθήσουν την 4ωρη σύσκεψη στην περιφέρεια από ό,τι μαθαίνουμε. Όσοι ήταν τουλάχιστον εκεί οι δημοσιογράφοι, μόνο στην αρχή έγιναν κάποιες δηλώσεις και μετά δεν. Ξέρετε κάτι. Προσωπική μου γνώμη, και το λυπάμαι που το λέω, ναι, η όλη εικόνα να βλέπει δύο υπουργούς να κάνουν μία σύσκεψη, να το πω μια συνάντηση με άλλους 4-5 ανθρώπους, δεν ξέρω πώς ήταν μέσα στο αεροδρόμιο για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Και πρόβλημα προσβάλλει τους ανθρώπους της περιοχής. Αυτό ήταν, η προσβολή ήταν αυτή που εξόργησε όλο αυτό τον κόσμο. Η προσβολή είναι αυτή εδώ που κάνει τέτοιο. Σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Εμείς συνεχίζουμε να έχουμε τα προβλήματα. Ξέρετε, εδώ που λέμε βρέχει και λέμε είναι χαρά Θεού και λέμε ότι να μην βρέχει πάρα πολύ και πλημμυρίσουμε. Αυτά δεν έπρεπε να τα συζητήσουμε εμείς. Δεν έπρεπε να βγούμε να τα πούμε. Το ότι το γεγονός ότι ακόμη στα καμένα υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ζωοτροφές, που δεν τους δόθηκε ποτέ 5 μήνες ζωοτροφή. Λέτε ότι αυτά δεν τέθηκαν στη σύσκεψη ούτε στην Κομωτινή την 4ωρη, ούτε στην Ολιγόλεπτη στο αεροδρόμιο. Όχι, γιατί πολύ απλά, πιστεύουμε ότι θα κάνουμε πραγματικά μια συνάντηση και ένα διάλογο στην Αλεξανδρούπολη που θα λέγαμε όλα αυτά εδώ που. Να καταλάβω κάτι, ακόμη, κύριε Πρόεδρε, πώς ακριβώς περιμένατε να γίνει αυτός ο διάλογος με 150 αγρότες απ' έξω, εσείς θα πηγαίνατε ως εκπρόσωπος αυτών για να συζητήσετε μαζί του. Τι ακριβώς περιμένατε να κάνετε. Έτσι, αυτό, μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Και οι συνάδελφοί σας ήταν εκεί για συμπαράσταση στην δική σας παρουσία. Έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε να γίνει ένας ανοιχτός διάλογος. Τον είχαμε εξασφαλίσει. Ζήτησαμε αστυνομικές δυνάμεις να είναι ελάχιστες και να σου πω και την αλήθεια, υπήρχαν και δυνάμεις πίσω από το χώρο του ξενοδοχείου τις οποίες δεν χρειάστηκε ποτέ. Ο κόσμος τον πήγαμε σε 50, ναι, ήταν πλήρη συνεννόηση 50 μέτρα μακριά από το ξενοδοχείο, δεν υπήρχε τίποτα το παραμικρό πρόβλημα και ήταν και συνάδελφοι σας δημοσιογράφοι, υπήρχε δεν πρέπει δηλαδή ο κόσμος. Ναι, αλλά υπήρχε και ένα κλίμα, λένε, λίγο πιο τεταμένο από την πλευρά σας, με αυγά, με κροτίδες, με πυροτεχνήματα, αυτά. Όχι, συγγνώμη, αυτό έγινε εφόσον μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι τις 8 παρά 20 περίπου, μας λένε έρχεται. Έρχεται πού, εκεί στο ξενοδοχείο που είσαστε. Ναι. Μέχρι και τότε ακόμα ήσασταν εκεί και μετά φύγατε όλοι για το αεροδρόμιο. Ναι, 8 παρά 20 αποφασίσαμε να κάνουμε. Και μάλιστα, να σας πω την αλήθεια, εγώ δημόσια εκεί και στις κάμερες και μπροστά στα τέτοια, είπα ότι παιδιά, επιλέξανε, καλώς κάνανε αυτό που κάνανε. Για μένα θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος. Ας το αφήσουμε να κρίνει ο κόσμος την απόφασή τους. Μόνοι χάσανε. Χάσανε πραγματικά. Είναι ρεζιλίκη αυτό το πράγμα. Λυπάμαι που το λέω. Είναι ρεζιλίκη αυτό το πράγμα. Να περιμένουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί και τι είχαν να φοβηθεί. Είχε να φοβηθεί κάποιος κάτι. Μπορείτε να ρωτήσετε όποιον θέλετε από το δεν είχαν να φοβηθούν τίποτα, λέει ο κύριος Κελέτσης. Απλά βιαζόντουσαν γιατί ο χρόνος στην Κομωτινή τράβηξε πολύ περισσότερο και έπρεπε να φτάσουν στα αεροπλάνα. Στην Κομωτινή είπανε, ναι, στην Κομωτινή ήταν. Ναι. Προφανώς. Τότε μέχρι τις 8 παρά 20 που μας ειδοποιούσαν ότι θα έρθουν, κάποιος μας δούλευε. Στο αεροδρόμιο που βρεθήκατε όλοι εκεί, τι περιμένατε? Θέλατε τον κύριο Υπουργό να βγει από τη σύσκεψη να σας μιλήσει? Από τη στιγμή που έγιναν όλα αυτά, εξοργίστηκε ο κόσμος και έγιναν εξέλιξη κατάσταση. Τι να πω. Ποια ήταν η επιδίωξη όμως, γιατί πήγατε στο αεροδρόμιο, για να διαμαρτυρηθείτε ή για να μιλήσετε? Η δική μου πρόταση ήταν να γυρίσουμε πίσω στα μπλόκα μας. Έγινε ανεξέλεγκτο. Ο κόσμος νιώθει προδομένος. Ξέρετε, υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν κόσμος, άνθρωποι που είναι απλήρωτοι. Υπάρχει μια διαδικασία που κανένας δεν έχει καταλάβει τι είναι να χάνει την περιουσία σου, τι είναι να σε παίρνουν τα χρήματα μέσα από την τσέπη σου. Άμα τους παίρνουν αυτούς το μισθό τους, τότε δεν καταλαβαίνανε. Ναι. Ξέρετε τι είναι νέα παιδιά να ξεκινάνε οικογένεια και να έχουν όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν. Και πραγματικά υπήρχαν πολλοί νέοι άνθρωποι. Και αυτό ήταν το αισιόδοξο. Και να τους προσβάλλει κάποιος, να τους λέει ερχόμαστε και τελικά να είναι στο αεροδρόμιο. Το ερχόμαστε, ποιοι το λέγανε? Διότι δεν είχαν σκοπό να συναντηθούν μαζί σας, μου το ξεκαθάρισε ο κύριος Κελέτσης. Δεν είχε σκοπό να βρεθεί με εσάς, κύριε Αλεξανδρή, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Δεν ήταν προγραμματισμένο κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν. Ήταν προγραμματισμένο με ποιους
συγγνώμη, στην αίθουσα μέσα ήταν προγραμματισμένο ποιο θα δει. Στην αίθουσα του 15 άτομα. Στην Κομωτινή, λέτε. Του ξενοδοχείου. Του ξενοδοχείου. Στο ξενοδοχείο, ναι, ήταν προγραμματισμένο με τον εκπρόσωπο των ελαιοπαραγωγών, με τον δασάρχη, με εκπρόσωπο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης που καλέστηκε από την Αριστεάδα ο άνθρωπο να. Ναι. Μίλησα και με εκπρόσωπο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης νωρίτερα. Ήταν προγραμματισμένη σύσκεψη στο ξενοδοχείο. Οι βουλευτές ήταν εκεί για να υποδεχτούν τον Υπουργό, όχι για να λάβουν μέρος ενεργώς στη σύσκεψη, να παραβρεθούν, να παραστούν και να υποδεχτούν τον Υπουργό έτσι ετοιμοποιητικά. Πιστεύετε δηλαδή η παρουσία των βουλευτών δεν θα ήταν σε μια τόσο σημαντική ή η παρουσία θεσμικά των αγροτών δεν θα ήταν τόσο σημαντική για ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα. Εγώ τι πιστεύω είναι διαφορετικό. Εγώ σίγουρα πιστεύω ότι θα ήταν πολύ σημαντική η παρουσία εγώ τότε λέω ότι επισήμως. Η ανακοίνωση που έχει βγει είναι λάθος. Ένα τόσο σημαντικό θέμα, 6.30 στο αγρόμιο, στο ξενοδοχείο 6 ώρα, ήταν ενώ γνωρίζω ότι ο Υπουργός θα φύγει και ενώ γνωρίζω ότι έχει στην Κομωτινή μια σύσκεψη που ούτως ή άλλως ξέρουν ότι θα τραβήξει πολύ, για ένα τόσο σημαντικό θέμα ήταν λάθος. Ναι. Το καταλαβαίνω όπως το λέτε. Τώρα εσείς τι θα περιμένατε, είναι αλήθεια για να εξομαλυνθεί αυτό? Να πούμε και την πραγματικότητα. Αυτό που λέω, το πρόβλημα παραμένει πρόβλημα. Τι κέρδισε η περιοχή από την επίσκεψη Αυγενάκη για την. Αυτή είναι η ουσία, κύριε Πρόεδρε. Σε αυτό να σταθούμε λοιπόν. Τι κερδίσατε οι αγρότες από τη χθεσινή παρουσία του Υπουργού εδώ? Ερώτημα το κάνω κι εγώ. Δεν έχετε απάντηση. Ρητορικό είναι το ερώτημα, μάλλον. Α βγει το Υπουργείο, γιατί ήταν πολύ ευέλικτο το Υπουργείο. Στις 12 η ώρα έβγαλε δελτίο τύπου στις 11.30. Α βγει να βγάλει ένα δελτίο τύπου. Και αν είναι η κατάσταση, τι είναι τα μέτρα που θα πάρει για τους πυρόπληκτους από εδώ? Δεν έχετε απάντηση, την έχετε την απάντηση, γι' αυτό λέω ότι είναι ρητορικό. Η απάντηση είναι ότι δεν κερδίσατε τίποτα στην ουσία, μάλλον. Αυτό δεν είναι απάντηση. Προφανώς γι' αυτό δεν θέλω να είμαστε και στην αίθουσα. Αύριο στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, τι προσδοκάτε? Θα έχετε εκπρόσωπο εκεί πέρα. Συνομιλήσαμε νωρίτερα στο σταθμό μας με τον κύριο Καναβίδη. Τι περιμένετε από αυτή την σύσκεψη? Περιμένουμε ό,τι περιμένει και όλοι, ό,τι περιμένουν όλοι οι εργοδότες από όλη την Ελλάδα. Μία ελπίδα, μία σανίδα σωτηρίας σε αυτό το χάος. Κανένας δεν θέλει να είναι. Κανένας δεν θέλει να είναι στους δρόμους, κανένας δεν θέλει να κινητοποιείται, κανένας δεν θέλει να φτάνει σε αυτό το σημείο που φτάνει, αλλά είναι ντροπή για μια χώρα να επί μια 25ετία να μην μπορεί να της δίνονται χρήματα, ευρωπαϊκά χρήματα, ευρωπαϊκοί πόροι να έρχονται στη χώρα χάρη στην παρουσία αυτών των ανθρώπων, των αγροτών, και να είμαστε ανίκανοι να δώσουμε τα χρήματα με διαφάνεια σε αυτούς που πρέπει, όπως πρέπει. Ούτε το λάθος, συγγνώμη, αλλάζουμε τον πρόεδρο, βάζουμε τον αντιπρόεδρο, ούτε αυτά ικανοποιούν τους αγρότες, ούτε τους λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι λείπουν τα χρήματα από τους ανθρώπους, από τις οικογένειές τους. Υπάρχουν επιπτώσεις, συνέπειες. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υπογράψει συναλλαγματικές, έχουν όλοι υποχρεώσεις. Και αυτές τις υποχρεώσεις δεν μπορούν να τις αντιληφθούν αυτοί. Άρα, επί την ουσία, ούτε την ελπίδα περιμένετε. Περιμένετε σαφείς απαντήσεις με συγκεκριμένες λύσεις τώρα στα προβλήματά σας, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι ναι, ότι κάποια στιγμή πρέπει να δοθούν. Οι απαντήσεις όλα είναι το Πάσχα. Το Πάσχα. Τελικώς απλήρωτη παραγωγή. Έφυγε ο Πρόεδρος. Το αποτέλεσμα είναι απλήρωτη παραγωγή. Λέω ένα από τα προβλήματα. Δεν θα σας πω για τον παραλογισμό μιας ΚΑΠ, η οποία έχουν ζαλιστεί οι άνθρωποι αν θα πρέπει να οργώσουν ή δεν πρέπει να οργώσουν. Έχουν και τύψεις που πηγαίνουν και οργώνουν τα χωράφια τους. Μπορεί και να παρανομούν κιόλας στο τέλος. Λοιπόν, όχι, καταλαβαίνω την οργή σας, καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας, καταλαβαίνω και μετά τη χθεσινοβραδινά την αίσθηση που έχετε και τις εντυπώσεις που σας προκάλεσε όλο αυτό και τα συναισθήματα. Από εκεί και μετά έχουμε και την άλλη πλευρά που μιλάει για παρεξήγηση, βεβαίως. Δεν ξέρω αν θα εξομαλυνθεί αυτή η σχέση άμεσα. Παρεξήγηση, εγώ θα πρέπει να δώσω ένα τέτοιο ότι θα πρέπει να μάθουν όλοι οι άπαντες να σέβονται αυτούς τους ανθρώπους που είναι εδώ στην περιοχή αυτή, να εδώ, και δεν το λέω μόνο για τη δικιά μας, όλο τον νομό. Ότι παλεύουν οι άνθρωποι να παραμείνουν εδώ σε αυτόν τον τόπο, να καλλιεργήσουν σε αυτόν τον τόπο, να κρατήσουν τις οικογένειές τους σε αυτόν τον τόπο, και τουλάχιστον το μόνο που απαιτούν είναι σεβασμό. Και αυτό να πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Όταν θα έρχονται για την ουσία. Το να κάνουν θεατίνε, εκδηλώσεις, να μην το κάνουν. Να μην έρθουν καθόλου. Ναι. Ο σεβασμός είναι
Κατανοητά όλα αυτά. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα όπως το εκφράζετε, κύριε Πρόεδρε. Έχετε δίκιο από την πλευρά σας. Απλά προσπαθούμε πάντα να ακούσουμε και τις δύο πλευρές για να βγάλει ο ακροατής ή ακροάτρια το συμπέρασμά του, το συμπέρασμά της, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, έτσι από όλες τις. Και από τις δύο πλευρές, γιατί δύο είναι στην ουσία, δεν είναι πολλές οι πλευρές αυτή τη στιγμή. Συνομιλήσαμε λοιπόν με όλους τους εμπλεκόμενους από το πρωί, πήραμε και τη δική σας γνώμη. Καταλαβαίνουμε ότι αύριο περιμένετε, προσδοκάτε πολλά από αυτή τη σύσκεψη που θα γίνει με τον Πρωθυπουργό. Όχι μόνο την ελπίδα, αλλά και λύσεις στα προβλήματά σας συγκεκριμένες πια. Και όχι το Πάσχα. Αύριο. Έτσι. Ναι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά, εννοείται ότι αυτός ο αγώνας μας αφορά όλους, διότι μια λυσίδα είμαστε. Το ένα επηρεάζει το άλλο, ένας επηρεάζεται από τον άλλον και σε ψυχολογικό επίπεδο και σε πολύ σημαντικό στο οικονομικό επίπεδο. Παρακολουθούμε τα γεγονότα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μονοπόλησαν σήμερα ειδησιογραφικά τα χτεσινοβραδινά την εκπομπή, αλλά και γενικότερα το πρόγραμμά μας, και φυσικό είναι αυτό. Λογικό είναι, είπαμε. Είναι μια κατάσταση από την οποία επηρεαζόμαστε όλοι. Είτε είμαστε αγρότες είτε δεν είμαστε. Είναι αυτό τώρα. Τι μου μεταφέρουν? Όχι, όχι, καμία σχέση. Έχουμε ένα... μια παρέμβαση φίλης ακροάτριας που άκουγε αυτά που λέγαμε με τον κύριο Αλεξανδρία. Όχι και να τους παρουσιάσουμε τραμπούκους, κυρία. Όχι, καμία σχέση. Όταν μιλούσαμε με τον κύριο Κελέτση, μεταφέραμε την άλλη πλευρά και του θέταμε τα ερωτήματα όσο οφείλαμε και όπως προέκυπταν από τη συζήτηση, με βάση αυτά που γνωρίζαμε από την άλλη πλευρά. Τώρα που συνομιλούσαμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, του μεταφέραμε αυτά που μας είπε ο κύριος Κελέτσης για να έχουμε τις δικές του απαντήσεις. Δεν σημαίνει ότι υπερασπιζόμασταν τον κύριο Κελέτση ή το προσπαθούσαμε να παρουσιάσουμε ως τραμπούκους τους αγρότες, αν είναι δυνατόν. Αν αυτό καταλάβατε, πάμε, αλλά μάλλον είναι πολύ λάθος η αντίληψη για το συγκεκριμένο.